Δεκάδες τουρίστες από την Τουρκία ταξιδεύουν κάθε εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και επισκέπτονται τα Οθωμανικά μνημεία της πόλης. Καλό, η ανταλλαγή επισκεπτών ανάμεσα στους λαούς είναι επιβλημένη και όταν πραγματοποιείται αυτό είναι ενθαρρυντικό. First time here in Greece and also Thessaloniki and I loved it here. It's very nice. It's my first time here in Thessaloniki. It's a beautiful city. It's very good here. We stay for two nights. Αρκετοί είναι οι τουρίστες από την Τουρκία που επιλέγουν να επισκεφθούν οδικό στη Θεσσαλονίκη είτε με οργανωμένη εκδρομή είτε με το γιοταχή αυτοκίνητό τους. Στο επίκεντρο των ξεναγήσεων των Τούρκων τουριστών βρίσκεται το Μουσείο για τον Μουσταφά Κεμάλ που στεγάζεται σε χώρο του τουρκικού προξενείου αλλά και ο Λευκός Πύργος που αποτελεί Οθωμανικό φρούριο του 15ου αιώνα. Ο Μουσταφά Κεμάλ γεννήθηκε στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Και μέχρι την ηλικία των 8-9 ετών έζησε εκεί και στη συνέχεια ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άρα δεν είναι το σπίτι, το προξενείο, το σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ. Εκ των υστέρων, δηλαδή στην ηλικία 8-9 ετών, εγκαταστάθηκε εδώ. Την περσινή χρονιά επισκέφθηκαν την Ελλάδα περίπου 880.000 τουρίστες από την Τουρκία, αριθμός που αναμένεται να ξεπεραστεί φέτος λόγω της Visa Express που διευκολύνει την πρόσβαση Τούρκων εκδρομέων σε 10 ελληνικά νησιά.